Λοιπόν, θα σας δίνω μισό λεπτό ακόμα καιρό για την καλύτερη τριμπούνα. Πάμε! Λοιπόν, έχω ξεχωρίσει 4 ζευγάρια. Μόνο. Τα οποία θα μείνουν εδώ. Το πρώτο ζευγάρι, εδώ. Ένα ζευγάρι. Δύο δεύτερο ζευγάρι, εδώ. Το τρίτο ζευγάρι, εδώ. Εσείς οι δύο. Για να τα πω εδώ. Και τέταρτο ζευγάρι, εσείς οι δύο, εδώ. Οι υπόλοιποι τους ευχαριστούμε πάρα πολύ. Μπορούν να καθίσουν, να ξεϊδρώσουν. Και τώρα. Εσείς οι τέσσερις που... Τι είναι αυτά, βρε, δεν φάγατε το μεσημέρι. Είσαστε έτοιμοι, ναι ή όχι? Πάρα πολύ ωραία. Για να δούμε τα τέσσερα ζευγάρια μας τι θα κάνουνε. Έτοιμη μουσική. Παιδάκια χαμηλά. Πάμε. Θα πω καθίστε τώρα. Εσύ κουράστηκες? Πολύ. Πολύ. Εσείς? Και εδώ. Πολύ. Δεν την πιστεύω. Λοιπόν, ένα μεγάλο χειροκρότημα να καθίσουν όλοι οι γονείς και να μείνουν όλα τα παιδιά επάνω που τα θέλω κάτι. Πάλι μυστικό. Ελάτε όλοι κοντά μου. Σάβα χορεβάτε. Κοντά. Μισοθέατες. Προσέξτε να δείτε τι θα κάνουμε. Θέλω όλοι να κοιτάξετε αυτόν που βρίσκεται αριστερά σας και αυτόν που βρίσκεται δεξιά σας. Δεν γίνεται. Για κοιτάξτε όλοι αυτόν που βρίσκεται αριστερά και αυτόν που βρίσκεται δεξιά σας. Τον είδατε καλά? Ναι! Θυμάστε σε ποιο ακριβώς σημείο βρίσκεστε? Ναι! Προσέξτε να δείτε πώς είναι το παιχνίδι. Θα βάλουμε μία μουσική να παίζει και όσο παίζει η μουσική, εσείς θα έρθετε στο κέντρο, θα αρχίσετε να χορεύετε και εγώ θα σας ανακατεύω. Μόλις σταματήσει η μουσική, πρέπει να γυρίσετε και να καθίσετε στην ίδια ακριβώς θέση που ήσασταν πριν, με τον ίδιο δεξιά σας και με τον ίδιο αριστερά σας. Συμφωνεί? Ναι! Δεν άκουσα, ναι ή όχι? Ναι! Για να βάλουμε μια φοβερή και τρομερή μουσική τώρα! Τώρα! Σήμερα! Αύριο! Και ξεκινάμε να ανακατευόμαστε. Πότε? Πάμε! Ανακατευόμαστε, γρήγορα! Πολύ ωραία. Άλλη μία. Πάει η μουσική ξανά. Και μία τρίτη και τελευταία θα το κάνουμε πιο γρήγορα, έτσι. Φεύγει.
πάρα πολύ ωραία, είμαι πάρα πολύ ευχαριστημένος και γι' αυτό τον λόγο, επειδή είμαι πάρα πολύ ευχαριστημένος με εσάς, σας έχω μια πολύ μεγάλη έκπληξη. Θέλω να καθίσετε όλοι εδώ κατά μήκος αυτής εδώ της σειράς και οι άλλοι που είναι από μέσα και αυτοί να καθίσουν από την έξω σειρά, γιατί σας έχω ετοιμάσει μια πάρα πολύ μεγάλη έκπληξη. Λοιπόν, καθόμαστε όλοι εκεί μπροστά και θέλω να μου πείτε, ξέρετε ποιος είναι ο μεγαλύτερος μεγάλος μάγος που υπάρχει σήμερα? Ο Νταβάνικο! Ποιος? Αυτός με δείξελη. Ποιος το είπε? Ο Νταβάνικο! Θέλετε να φέρω εδώ πάρα πολύ γρήγορα τον Ντομένικο, ναι ή όχι? Ναι! Ναι, αλλά ξέρετε κάτι, παιδιά. Ο Ντομένικο δεν μπορεί να έρθει έτσι απλά να περπατήσει την πόρτα και να έρθει και πει: «Γεια σας, είμαι ο Ντομένικο». Πρέπει να το χειροκροτήσουμε πάρα πολύ δυνατά. Έτσι ώστε να ακούσει ότι εμείς όλοι θέλουμε εδώ πέρα να έρθει και έτσι θα έρθει. Τι θα κάνουμε? Πάμε λοιπόν να χειροκροτήσουμε για τον μάγο Ντομένικο. Παναγία μου, τρόμαξα. Τι κάνεις? Τι να κάνω εκεί πίσω, περιμένω να με φωνάξετε. Καλησπέρα σας, χρόνια πολλά σε όλους. Τι κάνετε? Από ό,τι βλέπω, χορό έχουμε ρίξει. Γιατί είστε τόσο ήσυχοι? Α, γιατί κουραστήκατε? Και δεν μπλέκατε με σπορτοφύσκουλα. Τι περιμένουν τώρα τα παιδιά από μας? Έχω την εντύπωση ότι περιμένουν να βγάλεις ένα ελικόπτερο από το καπέλο σου. Α, δεν έχω καπέλο όμως, οπότε θα βγάλω ελικόπτερο. Δεν βλέπετε, παιδιά, θέλετε μαγικά σήμερα ή όχι? Σιγά μην θέλετε μαγικά. Καλά είστε. Ας σας πω κάτι, εγώ δεν ήρθα για μαγικά. Πώς θα δω, κάτσω. Σας πω έτσι. Α, χρόνια πολλά. Σας βλέπω. Σας δω λιγάκι να δω που θα παίξετε και να φύγω. Πειράζει? Ναι! Όχι, πειράζει! Ωραίος φίλος είσαι! Όχι! Ποιος λέει ότι δεν πειράζει? Έτσι, να κάτσε την παρέα σας. Είστε εδώ. Ναι. Τα παιδιά τώρα... Είστε χωριστά. Θα το δώσω εγώ, γι' αυτό το δω. Ένα βιβλίο. Πρέπει να σηκώσουμε τα χέρια μας. Και να χτυπάμε παλαμάκι και να φωνάζουμε και μόλις εγώ πω τη λέξη stop, ο πρώτος που θα κάνει αυτό που θα του στήσω, αυτός θα έχει κερδίσει. Λοιπόν, τι κάνουμε, όλοι όμως πίσω εκεί που βρισκόμασταν πριν. Α, τότε να κάτσω εσύ. Εκεί. Σηκώνουμε τα χέρια, φωνάζουμε και χτυπάμε παλαμάκια. Αυτός που θα φέρει ένα πλαστικό ποτήρι κερδίζει. Ναι. Ψηλά τα χέρια. Σούπερμαν. Πήγε να πάμε παλαμάκια και φωνάζουμε. Έναν αναπτήρα και το φέρνει το κερδί. Λοιπόν. Είμαι τρί. Είμαστε έτοιμοι. Θα σου πάρω μια μεταχειρισμένη τσίχλα. Μια μεταχειρισμένη τσίχλα. Ού, γιατί κουραστήκατε? Για τρέχασαι ρε φίλε γύρω στην Νέα Σχόλου. Βλέπω τους ωραίους τα παιδιά, τρελαίμε. Λοιπόν, πριν ξεκινήσουμε το μαγικό μας πρόγραμμα, μαέστρο, μη μου αρχίζεις τέτοια. Παιδιά, τον έχετε το μαέστρο. Άρτεμις, με τι ξυρίζεστε όλες οι κοπέλες και έχετε πράγματα εδώ στα μαγουλά σας? Βαφόσαστε. Θα με βάψουνε και εμένα μετά. Ξέρεις πάγια του Ντομένικο. Το μόνο που δεν κάναμε είναι δεν παρουσιάσαμε τη φίλη μας που έκανε όλα αυτά τα ωραία σχέδια στα μάγουλα των παιδιών. Καλά. Και πάει να φύγει. Λοιπόν, δώστε και ένα πολύ μεγάλο και ωραίο και ευχαριστώ στην ζωγράφο μας. Και εκτός από τους δύο βοηθούς θέλω να διαλέξω και ένα τρίτο παιδάκι να με βοηθήσει. Θα διαλέξω και άλλους. Λοιπόν, ξεκινάμε. Κοίταξε μας τα μάτια. Ποια στιγμή σου. Και στο στόμα σου γρήγορα, και στα αυτί σου, και στο μάτι σου, και στη μύτη σου, και στο στόμα σου, και στο μάτι σου. Μάτι είναι αυτό, βρε. Μάτι είναι αυτό. Μύτη στο μάτι σου. Ναι, για εσείς δεν με σταματάτε. Το καλό. Το ένα και το άλλο. Πες μου. Κίτρινο και κόκκινο. Το κόκκινο που το κοίτα, δεν βλέπουν και άλλοι καλά. Λέει για τους μεγάλους θα έρθει η ώρα σας μετά. Θα σου πω κάτι. Ξέρω γιατί δεν το βλέπεις. Γιατί δεν το κρατάς στο χέρι σου. Πάρ' το αγάπη μου γλυκιά. Εγώ λοιπόν σου έχω δώσει δύο μαντιλάκια. Σου έχω δώσει κίτρινο και μαύρο. Και παρακαλώ πολύ να μου δώσεις το μαύρο εμένα, να κρατήσεις το κίτρινο για να κάνουμε το πρώτο μας μαγικό. Τρελάτε τη μικρή. Ψάχνει. Χριστίνα, ψάχνει να βρει το μαύρο. Καλά. Πάρ' το κίτρινο, πες και το μαύρο αύριο. Όχι, το μαύρο θα μου δώσει. Πώς, έτσι.
Α, πρέπει να σας πω ότι μια που έχουμε σήμερα τη μέρα γιορτή, το πρόγραμμα θα γίνει λιγάκι πιο light. Θα κάνουμε και πλακίτσα, αν μου επιτρέπετε. Δεν το κάνουμε έτσι τιμένο όπως είναι στην τηλεόραση. Λοιπόν. Με συγχωρείτε, αλλά δεν βλέπετε καλά. Διότι εδώ βεβαίως και υπάρχει μαύρο. Όταν του κάνω τρυπίτσα, υπάρχει μαύρο. Για κοίταξε το και δώστε μου. Θα παίξω μόνο. Έλα Μαριαλένα, χάνουμε την ώρα μας τώρα. Μα δεν υπάρχει μαύρο. Κοίτα μου φωνάει σε μένα γιατί τρομάζω, ε. Σήκωσέ μου το μανίκι, σε παρακαλώ. Για ξεκούμπω στο κουμπάκι από κάτω. Να μην πεις ότι το έκανα εγώ. Άστο. Σκιστό κάμισο. Μπάδι ένα μαντήλι γυναίκα μου. Λοιπόν, τώρα το βλέπεις το μαύρο μαντήλι. Σήκωσε και το χέρι για να μην πείτε ότι το είχα κρυμμένο στο μανίκι. Λοιπόν, τώρα το βλέπεις. Δεν πάθε λίγο. Άφηγε. Το δίνεις, παρακαλώ. Δεν υπάρχει μαύρο. Τώρα θα σου πω για σένα τίποτα. Βραδιάτικα. Φόρα, φόρα, φόρα. Αφού το βλέπουν τα παιδιά, τι μου λένε τώρα, ορίστε, δώσ' το μου αγάπη μου γλυκιά. Δεν υπάρχει. Καλά, έλα. Εγώ το είδα. Καθίστε. Ξέρω ότι το έχετε δει όλοι, αλλά... Κάτω. Λοιπόν, θα μου το δώσεις να κάνω δουλειά τώρα. Κοίτα και από κάτω και από πάνω και δεξιά και δεν μπορώ να καταλάβω πώς γίνεται να μην το βλέπετε εσείς και να το βλέπω μόνο από αυτό το πράγμα. Τι είναι, δε, συγγνώμη, θα με τρελάνεις. Πού ήταν αυτό το σημείο. Σιγά, έχουμε καιρό για χειροκρότημα ακόμα εδώ. Τρελαθούμε. Λοιπόν, είναι αληθινό κλίτσα μου. Πάω στο χέρι σου. Ναι. Είπαμε ότι το πρόγραμμα θα το κάνουμε light σήμερα, ανάλαφρο. Και γι' αυτό εγώ θα σας εξηγήσω πώς το κάνω αυτό το μαγικό. Τώρα το βλέπετε το μαύρο το μαντιλάκι. Μάλιστα. Μου λέει κάποιο παιδί, Ντομένικο. Τα δικά σου χέρια είναι μαγικά, μας κοροϊδεύεις, εντάξει, εύκολο. Μπορείς, μου λέει ένα παιδί, να μου το δώσεις, να το κρατήσω εγώ. Και αν καταφέρεις, μου λέει τότε και μου το πάρεις από το χέρι, εγώ θα σε παδευτώ. Λέω μάλιστα. Κανένα πρόβλημα. Ορίστε. Πάρτε το μαντιλάκι. Έχετε άλλο κάτι. Και παρακαλώ πολύ την Μαριαλένα να ανοίξει το χέρι της και να μου δώσει το μαύρο μαντίλι. Το τρένο, το κοριτσάκι, το τρένο. Ανοίξτε το χέρι. Ανοίξτε το χέρι. Τι άλλο. Α, εδώ. Κοιτάξτε τώρα, ο ένας λέει το χέρι, ο άλλος λέει την τσέπη, ο άλλος την ψυχραιμία. Λοιπόν, εδώ δεν έχει τίποτα. Και πώς θα θέλεις και... Κάνω μια συμφωνία. Εάν δεν έχει μαντήλι εδώ, θα χειροκροτήσει το άλλη μια φορά. Ναι. Μαριαλένα, φου. Φύσα. Έστω πάω. Και η Μαριαλένα η φίλη μας θα καθίσει και ψυχραιμία Μαριαλένα. Τι να δω, όχι. Το επόμενο παιδί που θα φωνάξω να βοηθήσει θα είναι το παιδί εκείνο το οποίο θα σηκώσει το χέρι.